Αρχικά αυτό που θέλουμε να μας πει πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Hey, Mirjo, I'm in Kiev. Kiev jit al Yunan. Kiev jit al Yunan. طلعت على تركيا و لا 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 من تركيا. السبب السبب كيف يعني الأسباب خلتك السبب أنا انمسكت يعني من هلا وقبل سنة تقريبا انمسكت بسوريا ويعني بصموني ووقعوني إني ما أطلع مظاهرات أو نظم مظاهرات. كنت عم ساعد الأحزاب والتنسيقيات الحركية والشبابية. Λόγω του κινδύνου που είχα εκεί στην περιοχή που ήμουνα στη Συρία και λόγω ότι με απειλούσαν ανά πάσα στιγμή επειδή με είχαν συνελάβει μία φορά ήδη και συμμετούχα στις ελληνικές διαδηλώσεις του λαού εκεί, της περιοχής, με πήρανε μία φορά και με αναγκάσανε ώστε να υπογράψω μία επέθυνη δήλωση ότι δεν θα ξανασυμμετάσχω ποτέ και μου πήραν και τα αποτυπώματα ώστε να μην ξανασυμμετάσχω σε καμία δραστηριότητα στην εξέγερση. Φοντά. Και μετά. Μπασαμούνι, طلعوني تقريبا بنفس اليوم, مسكت الصباح والمساء طلعت. كمان يعني ما وقفت عن طلع المظاهرات ونادي بالحرية وسقاط النظام. يعني اجوا لعندي مرة تانية كمان بس ما لقوني بالبيت. بالمرة الثالثة اخذوا زوجتي شي 3 ساعات. Επειδή όπως ανέφερα προηγουμένως ότι με συνέλαβαν και με κρατήσαν για μία μέρα, με αναγκάσαν να υπογράψω μία επίθυνη δήλωση ώστε να μην συμμετέχω σε καμία πολιτική δραστηριότητα ούτε στην οργάνωση διαδηλώσεων κτλ. Κάτι που δεν μπορούσα να το κάνω, δεν σταμάτησα. Συνέχισα όντως να συνεργάζομαι και με νεολαία και με άλλους εκεί στην περιοχή για να δημιουργήσουμε μία αντίσταση. Και έτσι στη συνέχεια με αναζητήσανε στο σπίτι, ήρθαν στο σπίτι και με ψάξανε. Δεν ήμουν εκεί και κατάλαβα ότι δεν γίνεται να μείνω άλλο, έπρεπε να φύγω. بعدين بقوة المصاري يعني بتعرف ياخذوا رشوات وما رشوات عنا بقوة المصاري طلعت زوجتي. أنا ما سلمت حالي. اعتقلوا زوجتي 3 ساعات بقوة المصاري طلعتها. Τη δεύτερη φορά που ήρθαν στο σπίτι, δυστυχώς πήρανε την γυναίκα μου σαν όμηρος για να με αναγκάσουν να παραδοθώ εγώ. Η μοναδική λύση που βρήκα τότε ήταν η δύναμη του χρήματος, δηλαδή το λάδωμα. Επειδή ξέρω ότι ήταν διαφθαρμένη και έτσι πλήρωσα λεφτά για να τη βγάλουν. Και τη βγάλανε σε 3 ώρες όντως. كمان بعدها أجوا على البيت ما لقوني ف يعني هددوا بنتي إنه بيحرقوها. أما قالت لي إنه أنا ما كنت بالبيت, قال بدي نحرق بنتك وأنا إيدي مقطوعة, هي قدنا نقطع الثانية له إذا بيطلع مظاهرات أو بينظم أو ήρθαν στο σπίτι, καπελίσανε το κορίτσι ακόμα ότι έτσι και ξανασυμμετάσχω εγώ σε διαδηλώσεις ίσως να κάψουν το σπίτι. Και ανέφεραν στη γυναίκα μου που ήταν στο σπίτι ότι ξέρουμε ότι έχει κομμένα δάχτυλα από ένα εργατικό ατύχημα, θα του κόψουν και τα άλλα. Θα του κόψουμε και τα άλλα αν ξαναβγεί σε διαδηλώσεις. بعدين عرفت انه حياتي بخطر وبنتي بخطر فاضطريت اني اطلع برات سوريا. Τότε κατάλαβα ότι απειλείται η ζωή μου και η ζωή του κοριτσιού μου, της οικογένειας, και έτσι αναγκάστηκα να φύγω από τη Συρία. يعني كنت كمل الثورة للأخير يعني بنشوف سقوط النظام بعيوننا يعني بس. Αν και ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να συνεχίσω να συμμετέχω στη Συριακή εξέγερση και να δω με τα δικά μου μάτια και να είμαι στη Συρία την πτώση του καθεστώτος. Πώς έφτασες στην Ελλάδα? Κύφου στο Ιταλιονά. Σαφά. أنا طلعت من سوريا تهريب, طلعت بعدين اجيت على اسطنبول, ضليت باسطنبول شي 9 ايام وبعدين اجيت عن طريق النهر, قطعنا 3 نهور ببلمي وجينا على اليونان وسلمنا حالنا للبوليس. Δεν έφυγα δηλαδή με το κλασικό, με το κανονικό τρόπο, όχι. Ήταν παράνομος τρόπος. Πήγα από Συρία στην Τουρκία. Στην Τουρκία έμεινα για 9 μέρες στην Κωνσταντινούπολη και μετά περάσαμε το ποτάμι το Εύρο. Πόσο επικίνδυνο ήταν το ταξίδι, με το κοριτσάκι το κάνω όλο το ταξίδι. Πόσο επικίνδυνο ήταν το ταξίδι? Εν τε σαφάρτ μα μπεν τα κουλα καν ζωστα καμάν. Ζωστι τώρα τέμπλη, ο μπεν τίν μέσα κέντρο ματάρ. Κύφ αντέσ κάνει το ράχλε χατήρα, يعني σαφάρ μεν Σουρία, λα Τουρκία, λα Κάζα χατήρα, λα Λιονά. Μεν Σουρία, λα Τουρκία, χαφνά αλχάνα νου الجندرمة تركية بتمسكنا. يعني خايفين انه مشكلة يسوون لنا, انه ما عندنا اوراق. Στην Τουρκία είχαμε το φόβο μη μας συλλάβει η τουρκική αστυνομία. Βιλιονάν. Βιλιονάν χρυφνά με τον νέχρο κτήρ. Φάσαν μπαινέτου μπαλόν σγύρ κτήρ. Κανα 14
14 كبار وشي 6 اولاد كانوا هرنانديز προς την Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν το να περάσουμε το Εύρο, το ποτάμι. Γιατί ήταν το φυσκωτό τόσο μικρό και ήμασταν 14 άτομα και πολλά παιδιά. Και φοβόμουν το κορίτσι μου. قطعنا النهر بس الحمد لله ما صار شيء يعني شيء خطير بس كان خفنا كثير على البنت وبالون كان صغير كنت بالبالون كنت انت وزوجتك وبنتك ما هيك موجودين مع بعض كنا مع بعض تونيزو εδώ ότι ήμασταν όλη η οικογένεια εγώ η γυναίκα μου και το κοριτσάκι بعدين كملنا على الأسينة وصار لي 9 شهور هون قاعد وانسجنت انا وبنتي بأسينة ما شاء الله بالأضبون συνέχισα μετά στην Αθήνα και τώρα είμαι 9 μήνες στην Αθήνα εδώ. Φυλακίστηκα με το κοριτσάκι που είναι 4 χρονών στο τμήμα Αλοδαπών. Να σε βάλει σε γέντ μισάν μπέντι. Μπέντι, يعني رحنا على المطار ومسكت هي و رحت وراها وكمان مسكت انا. الاعتقال مو لك، الاعتقال كان الاعتقال للبنت. يعني كان ضمن القضية ما هي؟ ايه البنت هي القضية مشانها، المسكت مشانها. كتافر هناك مو نافيجي تو بروي بلوس مي علي اوروبايكي خورا، كي تو ابويف ما ήταν προγραμματισμένο να στείλουμε το κορίτσι. Με μία γυναίκα, δεν ήταν Ελληνίδα, άλλης υπηκότητας. Και έτσι επειδή η αστυνομία εντόπισε την περίπτωση ότι υπήρξε αυτά, έτσι κρατήσανε και την γυναίκα που προσπαθούσε να βγάλει το κορίτσι εκτός από το αεροδρόμιο της Αθήνας και το κοριτσάκι. Πήγα εγώ για να παραλάβω το κορίτσι και τα λοιπά και τελικά με φυλακίσανε εμένα και το κορίτσι για 27 μέρες. 27 μέρες έμεινε φυλακή. Ακριβώς. Φυλακίστηκε, εδώ τονίζω και το ρώτησα εγώ, ότι φυλακίστηκε, δηλαδή εσύ φυλακίστηκες και βάλανε το κορίτσι, μου λέει όχι, λόγω του κοριτσιού, επειδή ήταν μέσα στην υπόθεση, σαν στοιχείο, κρατήσαν το παιδί. Και με βάλανε εμένα. Κρατήσαν το παιδί ως στοιχείο. Ακριβώς, υπόθεση. Τη υπόθεση, μάλιστα. Και το κρατήσαν φυλακισμένο το παιδί. Ναι, μάλιστα. كانوا يقدموا طعام حليب للطفل كذا الى اخره 25 يوم بالاضبون ثلاث مرات حليب بس طلبت عده مرات بس ما جابوا لي طلبت الدكتور للبنت كانت عم تتراجع بالاضبون ما اخذوني على الدكتور 25 مره في تميم على الاضبون μόνο 3 φορές μετά από πολλή επιμονή από μένα ότι θέλω γάλα για το παιδί, θέλω γάλα, 3 φορές μόνο μας φέρανε γάλα. Το παιδί αρρώστησε μέσα και ζητούσα γιατρό και πάλι δεν μου φέρανε. للعلم بنتي كانت مريضة سرطان بالأضبون. تونيزو εδώ για το θέμα του κοριτσιού ότι το κοριτσάκι που είναι 4 χρονών ήταν καρκινοπαθής από 5 μηνών και έτσι όταν ήταν 5 μηνών της αφαιρέσανε το ένα νεφρό. Και παρόλο αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα φυλακίστηκε. Φυλακίστηκε το παιδί που είναι καρκινοπαθής. Μπράβο. Και τώρα πώς ζεις στην Ελλάδα? كيف هلا عايش؟ هلا انا عايش بسكن اخذونا الجماعه الدكتور معروف واستاذ عبد اخذونا على السكن هلا منيح ماشي حال مرتاح راسي يعني كابي فيلي من مجال سوريا ساعدوكم ما هيك واخذوا نايم كابي فيلي βοηθήσανε ώστε να βρεθεί ένα σπίτι και τώρα μετά βρέθηκε αυτό το σπίτι στα προσφυγικά που το φτιάξανε κάποιοι φίλοι και τα λοιπά, μας βοήθησαν και Έλληνες φίλοι και έτσι τακτοποιήθηκε αυτό το σπίτι για μένα και μια άλλη οικογένεια. Και πληρώνει ενίκιο, δηλαδή, πώς είναι? Αλλά αγιόρ μάφη. Άμπλη, κοντρούτου φάω αγιόρ που λέτε, αδίπιο. Αγιόρ, κοντρούτου φάω αγιόρ. Νίκο και δεν είχαμε λεφτά, δηλαδή προσπαθούσαμε, δώσαμε ό,τι είχαμε πάνω μας. Αλλά τώρα ευτυχώς σε ένα σπίτι στα προσφυγικά, σαν βοήθεια, όχι, δεν πληρώνουμε τώρα. Τώρα ήρθες εδώ στη συγκέντρωση. Για ποιο λόγο? Σου είχα τα πιο ήταν γιώματα τζόμμα. هدفي انه نادي بالحريه واسقاط النظام واللاجئين وموضوع اللاجئين وموضوع اللاجئين بتمنى يعني نلاقي لهم حل يعني انه خاصه لا اقامات لا حتى في ناس بيناموا بالشوارع وسوريين نحن هربانين من الحرب مو جايين نسرق او نعمل شيء او نعمل مشاكل بالبلد هون ήρθα εδώ για να φωνάξω για την ελευθερία, για την αλληλεγγύη στο Συριακό λαό, στην εξέγερση που έχει. Ήρθα εδώ για να φωνάξω επίσης και να εκδηλώσω ότι οι Σύριοι πρόσφυγες που ήρθαν εδώ δεν είναι εγκληματίες, δεν ήρθαν να κλέψουν. Εμείς υπάρχουν πάρα πολλοί Σύριοι τώρα λέει, που είναι στους δρόμους, στα πάρκα και στη Συρία και εκτός. Χρειάζονται υποστήριξη και όχι κάτι άλλο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.